Χαίρετε! Στο απόψινό βίντεο θα μιλήσουμε για μια αντίληψη σχετικά με την επικράτηση του χριστιανισμού, η οποία είναι λανθασμένη, όπως θα δούμε, όμως μας δίνει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αρκετά σημαντικά θέματα. Το βίντεο βέβαια ακολουθεί την παρουσίαση του βιβλίου μου «Πώς και γιατί επικράτησε ο χριστιανισμός», την οποία ανέβασα εδώ στο κανάλι πριν λίγες μέρες, ενώ την είχα κάνει βέβαια 4 χρόνια πριν, στις 10 Νοεμβρίου 2018 και υπήρχε στο YouTube ήδη από τότε. Στο κανάλι των εκδόσεων Ανοιχτή Πόλη φυσικά και τουλάχιστον σε ένα ακόμα, όμως έχοντας ενεργοποιήσει το προσωπικό μου κανάλι το τελευταίο διάστημα, αποφάσισα να την ανεβάσω και εδώ. Γιατί, επίσης, θέλω να πω ότι έχω την πρόθεση να συνεχίσω με τη δημιουργία τακτική δημιουργία βίντεο στο κανάλι από εδώ και πέρα, πάντα στους τομείς της ιστορίας και των διεθνών σχέσεων, που είναι τα αντικείμενα των σπουδών μου και της συγγραφικής και γενικότερα επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Η θεωρία, η αντίληψη σχετικά με την επικράτηση του χριστιανισμού στην οποία θα αναφερθούμε συγκεκριμένα είναι εκείνη που υποστηρίζει ότι σημαντικό κέριο ρόλο, καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε ο κοινοτισμός του, τα κοινοτιστικά του χαρακτηριστικά. Είναι μια αντίληψη που την βλέπουμε ιδιαίτερα στον χώρο τον σοσιαλιστικό, μαρξιστικό, κομμουνιστικό, αλλά πολύ περισσότερο στον Friedrich Engels, ακόμα περισσότερο μάλλον στον Friedrich Engels, και επίσης έχουμε και ξεκάθαρη αναφορά σε αυτή την αντίληψη και από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Και βέβαια, από εκεί πέρα, διάφορους άλλους εκφραστές του συγκεκριμένου ιδεολογικού χώρου. Δεν περιορίζεται όμως στον ιδεολογικό αυτό χώρο τον μαρξιστικό, κομμουνιστικό, σοσιαλιστικό, αλλά υπάρχει και, και σε επιστημονικές, έχει και επιστημονικές διατυπώσεις στον, από ιστορικούς και κοινωνιολόγους, καθώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα για την αρχαιότητα και για την οικονομία του αρχαίου κόσμου, την οικονομία και την κοινωνία του αρχαίου κόσμου. Σύμφωνα με αυτήν την εικόνα, ο αρχαίος κόσμος, ο αρχαίος πολιτισμός, ελληνικός και ρωμαϊκός κατά βάση, ήταν μεν αξιοθαύμαστος όσον αφορά τα πολιτισμικά του επιτεύγματα, τα διανοητικά του επιτεύγματα, καλλιτεχνικά, όμως από την άποψη της οικονομίας ήταν ένας κόσμος στάσιμος με χαμηλούς, πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο οποίος δεν ήταν ικανός να φέρει ουσιαστική και γενικευμένη οικονομική πρόοδο και κοινωνική, αλλά αντίθετα παρέμενε σε μία συνθήκη στην οποία κάποιες ευημερούσες κυρίαρχες τάξεις ευημερούσαν, κέρδιζαν και πλούτιζαν σε βάρος των μεγάλων πλειοψηφιών, των καταπιεσμένων, κατώτερων τάξεων και βεβαίως των δούλων πρώτα απ' όλα και εξασφαλίζοντας την ευημερία τους κατά αυτόν τον τρόπο, μετά είχαν βέβαια, όπως είπαμε, αξιοθαύμαστα πολιτισμικά επιτεύγματα που δεν τα αρνείται κανένας, ούτε στον χώρο βέβαια. Και θέλω να τονίσω ότι ιδίως ο Μάρξ είχε πράγματι
πολύ βαθιά κλασική παιδεία, δεν αμφισβητείται αυτό. Αλλά ακριβώς είχε και την αντίληψη ότι αυτή αφορούσε μόνο τις άρχουσες τάξεις, δηλαδή τα πολιτισμικά επιτεύγματα εκείνου του κόσμου, τα διανοητικά και τα καλλιτεχνικά, αφορούσαν μόνο τις ανώτερες τάξεις που ευημερούσαν σε βάρος μεγάλων πλειοψηφιών καταπιεσμένων. Αυτό είναι το σχήμα. Και όπως είπα, το βλέπουμε πέρα από τον ιδεολογικό αυτόν χώρο, το βλέπουμε και, και σε ιστορικούς της οικονομίας και της κοινωνίας. Ανάλογη εικόνα έχει και ο Max Weber, άλλωστε, στον χώρο της κοινωνιολογίας, ότι δηλαδή δεν ήταν ιδιαίτερα παραγωγικές οι πόλεις του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου, όταν είναι καταναλώτριες και όχι παραγωγή. Και επίσης, πολύ σημαντικός ιστορικός της οικονομίας που είναι ο βασικότερος εκφραστής αυτής της θέσης περί υπανάπτυξης ουσιαστικά του αρχαίου κόσμου, η οποία αποτέλεσε και τη βασική αιτία της πτώσης του, παρότι βέβαια στον χώρο αυτόν δεν τίθεται θέμα χριστιανισμού τόσο ευθέως, στον χώρο της οικονομίας δηλαδή, της ιστορίας, της οικονομικής ιστορίας, αλλά εννοείται, αφήνεται να εννοηθεί ουσιαστικά, γιατί ρητά ο Moses Finlay, σε αυτό αναφέρομαι, που είναι ο σημαντικότερος από αυτής της σχολής σκέψης, οικονομικών, ιστορικών δηλαδή, που έχουν αυτήν την εικόνα, ο Moses Finlay αναφέρει ρητά ότι σε αυτήν την ανικανότητα, θα λέγαμε, αυτή τη δυσκολία του αρχαίου κόσμου να αναπτυχθεί οικονομικά, ουσιαστικά, οφείλεται η πτώση του. Δεν υπήρχε λοιπόν ανάπτυξη στον αρχαίο κόσμο, οικονομική, ήταν μια στάσιμη οικονομία, στην οποία άρχουσες τάξεις καταναλώναν περισσότερο σε βάρος, εκμεταλλευόμενες μάλλον τους δούλους και τις χαμηλότερες τάξεις. Και σε αυτό βέβαια το σχήμα, σε αυτή τη λογική, ο χριστιανισμός αποτελεί το κίνημα, το κοινωνικό, ιδεολογικό, που βέβαια τότε είχε θρησκευτικά χαρακτηριστικά λόγω της εποχής, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, το οποίο ανέτρεψε αυτό το κοινωνικό σύστημα, το άδικο και καταπιεστικό κοινωνικό σύστημα. Και βέβαια περάσαμε, σύμφωνα με τη μαρξιστική τώρα ερμηνεία της ιστορίας, περάσαμε στο φεουδαρχικό και εν συνεχεία βέβαια ανατράπηκε και αυτό με τη σειρά του από το καπιταλιστικό, το οποίο θα ανατραπεί και αυτό με τη σειρά του για να έρθει ο κομμουνισμός. Τώρα, στην πρώτη έκδοση του βιβλίου, την ελληνική του 2018, που θέλω να προσθέσω ότι ήταν η πρώτη ελληνική ακριβώς έκδοση, είχε προηγηθεί μία ιταλική το 2014, διότι το βιβλίο αυτό, στην πρώτη του μορφή, το είχα γράψει στα ιταλικά, στην ιταλική γλώσσα, και είχε κυκλοφορήσει εκεί, είχε εκδοθεί εκεί το 2014, οπότε η έκδοση αυτή, η ελληνική του 2018, ήταν η πρώτη ελληνική έκδοση, με πρόσθετα, πολλά πρόσθετα πράγματα σχέση με την ιταλική, και ήρθε και μια τρίτη συνολικά έκδοση το 2021. Ελληνική, αυτή που υπάρχει τώρα στην κυκλοφορία, δεν ξέρω για πώς ακόμα, αυτή τη στιγμή νομίζω υπάρχει ακόμα πάντως. Υπάρχει στόκ κάποιο προς το παρόν, και σε αυτήν την έκδοση του 2021 έχω προσθέσει πάλι πολλά πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες. Είναι ένα βιβλίο, για να δώσω και την εικόνα αριθμητικά, η πρώτη ελληνική έκδοση ήταν λίγο πάνω από 300 σελίδες, αυτή που υπάρχει τώρα
Η πιο πρόσφατη του 2021 είναι ένα βιβλίο 520 σελίδων. Και χωρίς να έχουμε βάλει καν ευρετήριο που ελπίζω να προσθεθεί σε μελλοντική έκδοση. Δηλαδή καθαρή έκταση 520 σελίδων, όχι με τη βιβλιογραφία φυσικά, χωρίς καν ευρετήριο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η γενική εικόνα σχετικά με την αρχαία οικονομία και κοινωνία και σε αυτά τα πλαίσια θεωρείται ότι ο χριστιανισμός με το χαρακτηριστικό του κοινοτισμού που είχε μπόρεσε να ισχυροποιηθεί, να διαδοθεί ως ένα κίνημα που έδινε μια απάντηση σε αυτήν την σκληρή και ψυχρή πραγματικότητα που ίσχυε υποτίθεται για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του αρχαίου κόσμου. Και έχουν φτάσει ιστορικοί να το θεωρούν και ότι ήταν το ισχυρότερο, το πρώτο, το βασικότερο μεμονωμένο, δηλαδή αν θα έπρεπε να βρούμε ένα αίτιο που ήταν το πιο σημαντικό για την επικράτηση του χριστιανισμού, σύμφωνα με κάποιους είναι αυτό. Ο κοινοτισμός, ο οποίος κοινοτισμός, είπαμε, έδινε απάντηση σε αυτά τα τεράστια κοινωνικά υποτίθεται προβλήματα που υπήρχαν. Διότι βέβαια όταν λέμε για κοινοτισμό εννοούμε ότι οι χριστιανικές κοινότητες φροντίζαν τα μέλη τους, είχαν δηλαδή ενδιαφέρον για τα μέλη τους, φροντίζαν τους φτωχούς, φροντίζαν τις γυναίκες, τα παιδιά, τους αρρώστους, τις εγγύους και οτιδήποτε, ανθρώπους άρρωστους, ανθρώπους που είχαν προβλήματα, χωρίς να κάνουν διακρίσεις κοινωνικής τάξης. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο βρήκαν παρηγοριά και ανακούφιση όλες αυτές οι καταπιεσμένες τάξεις. Και υπάρχει βέβαια η αντίληψη γενικότερα ότι ο χριστιανισμός ήταν το κίνημα των καταπιεσμένων της αρχαιότητας, όπως λέει ο Έγγελς, το κίνημα των δούλων, ένα κίνημα των δούλων που λέει ότι ουσιαστικά ήταν ένας σοσιαλισμός της αρχαιότητας. Ότι δηλαδή ο σοσιαλισμός στο σύγχρονο κόσμο, με διαφορά ότι είχε βέβαια λόγω της εποχής και επειδή δεν ήταν ακόμα επιστημονική τάχα εποχή, είχε αυτές τις αναφορές τις θρησκευτικές, ο παράδεισο κτλ. Ενώ βέβαια οι σύγχρονοι μαρξιστές, οι κομμουνιστές περιμένουν ότι θα δημιουργήσουν τον παράδεισο στη γη, πρακτικά. Αυτά γράφει ο Έγγελς, έτσι. Οπότε έχουμε αυτή την αντίληψη με την οποία εγώ διαφωνώ και όπως έλεγα στο βιβλίο μου, σε αυτή τη νέα έκδοση έχω προσθέσει στην πιο πρόσφατη, δεν είναι νέα πλέον, έχει πάει, έχει νομίζω οδεύει προς την εξάντλησή της, στην πιο πρόσφατη έκδοση που έγινε μέσα στην πανδημία και μέσα στα lockdown, όπως καταλαβαίνετε, και γι' αυτό και δεν υπήρξε παρουσίαση του βιβλίου της δεύτερης ελληνικής έκδοσης. Αναφέρομαι σε αυτό το θέμα συγκεκριμένα και το αντικρούω και εξηγώ γιατί είναι λανθασμένη αυτή η θεώρηση, στα πλαίσια βέβαια ευρύτερα πάλι της δικής μου θεωρίας για την επικράτηση του χριστιανισμού, όπου μεγάλο μέρος είναι η μελέτη της οικονομίας και της κοινωνίας εκείνης της εποχής και πιστεύω ότι αποδεικνύω πως δεν στέκουν όλα αυτά τα σχήματα σε καμία περίπτωση. Χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα το αληθές, έτσι, δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα το αληθές, όμως δεν είναι η βασική αιτία αυτά που αναφέρονται. Πρώτον είναι πάρα πολύ υπερβολικά και λανθασμένα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με την επικράτηση του χριστιανισμού, η οποία είχε άλλα αίτια βασικά. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτό το σημείο, σε αυτό το θέμα συγκεκριμένα, στο θέμα του κοινοτισμού, επισημένοντας ότι είναι λάθος γιατί χρησιμοποιεί εργαλειακά τα δεδομένα, τα στοιχεία και παραβλέπει
κάποια άλλα δεδομένα ή δεν έφτασε να τα καταφέρει να τα δει, εν πάση περιπτώσει, για να μην πω ότι προέρχεται εξορισμού από κακή πίστη, από, έτσι, από ιδεολογική προκατάληψη, πράγμα που ισχύει βέβαια σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι υπάρχουν δεδομένα που δεν αναφέρονται ή δεν έχουν αναλυθεί από τους συγκεκριμένους διανοητές και ιστορικούς. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι γίνεται αναφορά στο ότι ο χριστιανισμός αφορούσε τους πρώτους αιώνες κατά βάση τα κατώτερα στρώματα, κατώτερα κοινωνικά στρώματα, χωρίς να εξειδικεύεται το ποια από γεωγραφικής άποψης ήταν αυτά τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Διότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δούμε δεν είναι η ταξική, να δούμε από ταξικής πλευράς, αλλά από γεωγραφικής. Αυτό θα μας δώσει την βασικότερη, την πρώτη βασική ένδειξη. Και αν το δούμε από άποψη γεωγραφική, είναι σαφές ότι ο χριστιανισμός εδραιώθηκε, ισχυροποιήθηκε και εδραιώθηκε, αναπτύχθηκε τους πρώτους αιώνες ύπαρξής του στις ανατολικές επαρχίες. Ανατολικές, Μέση Ανατολή, όπως λέμε σήμερα, και στη Βόρεια Αφρική. Εκεί είναι σχεδόν το σύνολο της φυσικής ανάπτυξης του χριστιανισμού, δηλαδή της ανάπτυξης του χριστιανισμού πριν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος αποφασίσει ουσιαστικά να τον κάνει επίσημη θρησκεία του κράτους, να τον υιοθετήσει, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ως αυτοκράτορας και να αναλάβει την πρόθεσή του στην αυτοκρατορία και με την τη Σύνοδο της Νικαίας βέβαια, αλλά και με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, η οποία είναι μια χριστιανική πρωτεύουσα εξ αρχής. Ιδρύεται για να είναι μια χριστιανική νέα μεγαλούπολη και πρωτεύουσα, ανταγωνιστική προς τη Ρώμη και στα άλλα εθνικά παγανιστικά κέντρα της αυτοκρατορίας. Σε αυτήν την πορεία των πρώτων αιώνων, μέχρι να γίνει αυτή η επιλογή από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, η ανάπτυξη του χριστιανισμού βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στις ανατολικές επαρχίες, όπως ήδη είπα, και ιδιαιτέρως στα αστικά κέντρα. Έχουμε δηλαδή ένα άλλο πολύ σημαντικό δεδομένο, είναι ότι ο χριστιανισμός αναπτύχθηκε, η φυσική ανάπτυξη του χριστιανισμού, πριν παραλαμβάνω τον υιοθετήσει ο Κωνσταντίνος και υπάρξει πολιτική πλέον επιβολή, επιβεβλημένη από την πολιτική εξουσία ανάπτυξη του χριστιανισμού, γιατί αυτό συνέβη από τον Κωνσταντίνο και μετά, η φυσική ανάπτυξη του χριστιανισμού περιοριζόταν ουσιαστικά στις ανατολικές επαρχίες και στα αστικά κέντρα, κατά βάση. Ήταν δηλαδή μια θρησκεία η οποία εμφανίστηκε, ένα κίνημα το οποίο εμφανίστηκε στα κατώτερα στρώματα των αστικών κέντρων των ανατολικών επαρχιών. Πράγμα που πάνω απ' όλα σημαίνει Αλεξάνδρεια και Αντιόχεια. Οι δύο δηλαδή μεγαλοπόλεις, οι δύο μητροπόλεις που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάπτυξη του χριστιανισμού στους πρώτους αιώνες είναι σίγουρα αυτές οι δύο. Και όχι τόσο στην ύπαιθρο αυτών των περιοχών. Επίσης σημαντικό στοιχείο αυτό. Συγγνώμη. Ένα βιβλίο σημαντικό, πολύ αξιόλογο που θα ήθελα να αναφέρω είναι εκείνο των Έκελουν και Τόλισον, Economic Origins of Roman Christianity, είναι ο τίτλος. Είναι έκδοση του Πανεπιστημίου του Σικάγο το 2011. Είναι οικονομολόγοι οι δύο συγγραφείς και έχουν ασχοληθεί με την οικονομική ιστορία της ανάπτυξης και βέβαια φτάνουν και αργότερα και στο Μεσαίωνα την οικονομική όψη της εξέλιξης του χριστιανισμού, που έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα και σημαντικά αυτό το βιβλίο, και βέβαια
υπάρχουν αρκετά άλλα. Με δεδομένο ξεκάθαρο από όλες αυτές τις έρευνες που έχουν γίνει ότι τα ποσοστά των χριστιανών κατά τους πρώτους αιώνες αυξάνονται όσο πηγαίνουμε πιο ανατολικά και όσο πιο πυκνοκατοικημένες γίνονται οι περιοχές. Αυτό είναι λοιπόν το σχήμα που πρέπει να έχουμε, το βασικό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αστικά κέντρα ανατολικών περιοχών. Εκεί είναι η φυσική διάδοση του χριστιανισμού. Με πρώτα από όλες την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη διάδοση του χριστιανισμού στις δυτικές επαρχίες. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, δεν υπάρχει στην Ιταλία. Δεν υπάρχει δηλαδή στο κέντρο της αυτοκρατορίας, που είναι πάντα αυτές οι δύο χώρες, αυτές οι δύο γεωγραφικές ενότητες, να δούμε καλύτερα. Η Ρώμη είναι φυσικά το πολιτικό κέντρο, η Ελλάδα, η Αθήνα μπορούμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε, αλλά γενικότερα οι ελληνικές πόλεις, είναι το πολιτισμικό κέντρο. Μπορούμε να πούμε έτσι σχηματικά και βέβαια απλοποιώντας πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει αυτό το στοιχείο, ότι οι Ρώμοι, οι Ρωμαίοι καλύτερα, όχι οι Ρώμοι γεωγραφικά, οι Ρωμαίοι είναι το πολιτικά κυρίαρχο έθνος της αυτοκρατορίας, οι Έλληνες είναι το πολιτισμικά κυρίαρχο έθνος της αυτοκρατορίας. Εκεί δεν έχουμε διάδοση φυσική του χριστιανισμού. Έχουμε σε ελληνικές πόλεις, ελληνιστικές πόλεις, όπως είπα, ελληνιστικές πόλεις, πόλεις που έχουν ιδρύσει οι Έλληνες, όμως η πλειοψηφία των κατοίκων τους δεν είναι Έλληνες. Αυτό είναι που διαφεύγει ίσως σε ορισμένους. Τα κατώτερα στρώματα της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας και γενικότερα των ελληνιστικών βασιλείων συνολικά των ελληνιστικών αυτοκρατοριών δεν ήταν Έλληνες. Ήταν ανατολικοί πληθυσμοί. Ανατολικοί πληθυσμοί, πληθυσμοί της πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας. Οι ελίτ, οι άρχουσες τάξεις ήταν ελληνικές στα ελληνιστικά βασίλεια. Όχι η πλειοψηφία του πληθυσμού. Και το ίδιο μετά βέβαια την Ρωμαϊκή επικράτηση έχουμε πλέον τη δημιουργία ελληνορωμαϊκών ελίτ, μεικτών ουσιαστικά, ελληνορωμαϊκών συν με την ανάμειξη που υπάρχει και με τις τοπικές αριστοκρατίες, τις τοπικές ελίτ, οι οποίες εξελινίζονται φυσικά στα ελληνιστικά χρόνια, σε σημαντικό βαθμό εξελινίζονται πολιτισμικά και μετά βέβαια εκρωμαίζονται περαιτέρω, θα λέγαμε, και πολιτικά. Εν πάση περιπτώσει δημιουργείται μια κατάσταση στην οποία στις περιοχές αυτές έχουμε ελίτ, άρχουσες τάξης, ελληνορωμαϊκές και με ντόπιους που έχουν εξελινιστεί ή εκρωμαϊστεί να αναμειγνύονται. Μια τέτοια κατάσταση. Με τις μάζες όμως, τις μεγάλες μάζες λαϊκές, τα κατώτερα στρώματα των περιοχών να είναι, να μην έχουν καμία σχέση ούτε από άποψη καταγωγής, ούτε πολιτισμική και ούτε θρησκευτική με τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Είναι ανατολικοί πληθυσμοί που έχουν τις δικές τους θρησκευτικές παραδόσεις σε μια περιοχή του κόσμου που έχει αναπτυχθεί ο μονοθεϊσμός από πολύ πριν τον χριστιανισμό, πριν και τον Εβραϊσμό. Δεν είναι ο Εβραϊσμός ο πρώτος μονοθεϊσμός. Ο πρώτος μονοθεϊσμός είναι μεγάλος και οργανωμένος, είναι ο Ζωροαστρισμός. Η επίσημη θρησκεία της Περσικής Αυτοκρατορίας και βεβαίως υπάρχουν και άλλες τέτοιες τάσεις και ακόμη παλαιότερες ενοθεϊσμού και η περίπτωση βέβαια του Ακενατών στην Αίγυπτο, για αυτά έχω μιλήσει και στην παρουσίαση του βιβλίου, απλά επειδή τα βίντεο είναι αυτοτέλη, δεν είναι σε συνέχειες, αναφέρω έτσι πολύ συνοπτικά κάποια πράγματα και εδώ. Έχουμε λοιπόν αυτές τις ανατολικές θρησκευτικές παραδόσεις που είναι μονοθεϊστικές ή περίπου, τείνουν προς τον μονοθεϊσμό.
και βέβαια βρίσκονται σε αντίθεση με το εθνικό πρότυπο, με το μοντέλο θρησκείας, το ελληνικό και το ρωμαϊκό, το οποίο είναι παγανιστικό ή εθνικό, όπως μπορώ να το πω, όπως χρησιμοποιούνται οι όροι αυτοί. Οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί έχουν και θρησκευτική διαφωνία, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν βέβαια και πολυθεϊστικές παραδόσεις στην Ανατολή, έτσι, δεν θέλω να πω ότι είναι αμιγώς. Είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη και πολυδιάστατη κατάσταση. Απλά θέλω να τονίσω ότι εκεί υπήρχε μόνο αυτό το στοιχείο, το μονοθεϊστικό. Και η ανάπτυξη του χριστιανισμού έγινε μόνο εκεί, επί της ουσίας. Οι πληθυσμοί αυτοί έχουν από πάνω τους άρχουσες τάξεις, οι οποίες προέρχονται από αλλού και έχουν ριζικά διαφορετικές παραδόσεις και θρησκευτικές και κοινωνικοπολιτικές φυσικά. Δεν είναι καν ότι οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι κατέκτησαν αυτές τις περιοχές, απλώς. Τις επίκησαν, δημιούργησαν δικές τους πόλεις. Η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια, ακριβώς, δεν είναι τα Εκβάτανα, τα Σούσα και η Βαβυλώνα. Πόλεις δηλαδή, μεγάλου πόλεις της Ανατολής που προϋπήρχαν και κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Εδώ μιλάμε για πόλεις που δεν υπήρχαν πριν την Αλεξανδρινή κατάκτηση και οι Έλληνες τις ίδρυσαν, τις δημιούργησαν στα εδάφτα ανατολικά, μεταφέροντας και μεγάλους βέβαια ελληνικούς πληθυσμούς. Όχι μόνο από τη Μακεδονία, αλλά από όλες τις ελληνικές πόλεις, από όλες τις ελληνικές περιοχές. Και στη συνέχεια ήρθαν και οι Ρωμαίοι, με την ρωμαϊκή επικράτηση έχουμε και Ρωμαίους. Οπότε βρίσκονται οι τοπικοί αυτοί πληθυσμοί να έχουν από πάνω τους άρχουσες τάξεις Ελλήνων και Ρωμαίων από τη μία πλευρά και δικών τους ντόπιων αριστοκρατών που έχουν εξελληνιστεί ή εκρωμαϊστεί και έχουν αφομοιωθεί σε μεγάλο βαθμό, έχουν αναμειχθεί καλύτερα με τους δυτικούς κατακτητές, θα λέγαμε, από τη δική τους πλευρά, οι οποίοι έχουν και διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. Εκεί λοιπόν δημιουργείται αυτή η ένταση που δικαιολογεί την ανάπτυξη μιας θρησκείας νέας, εχθρικής προς εκείνη των επικυρίαρχων, των ξένων επικυρίαρχων, ενώ αντίθετα αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει στις δυτικές περιοχές της Αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει στην ίδια την Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Ιταλία, δεν υπάρχει ούτε στις πιο δυτικές επαρχίες, οι οποίες δεν είχαν δικές τους τόσο ισχυρές παραδόσεις, αυτοκρατορίες αιώνων όπως υπήρχαν στην Ανατολή, αλλά ήταν και παγανιστικές. Ήταν πολύ πιο συμβατές οι πεποιθήσεις τους με τις ελληνικές και τις ρωμαϊκές. Εκείνες για παράδειγμα των Γαλατών ή των Φιλών της Ιβηρικής ή των Φινίκων επίσης. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια κατάσταση στην οποία βλέπουμε από τα αντικειμενικά δεδομένα προκύπτει ότι η ανάπτυξη του χριστιανισμού δεν έγινε μεταξύ δούλων ή κατώτερων στρωμάτων των αστικών περιοχών, στο οποίο περιορίζουν, παίρνουν δηλαδή μόνο μία πλευρά, ένα τμήμα των στοιχείων και αναπτύσσουν συμπεράσματα όλα αυτά τα περί κοινοτισμού, παραβλέποντας ότι αυτή η ανάπτυξη του χριστιανισμού δεν συνέβη, όπως είπαμε, έξω από τα όρια των παλαιότερων, πολύ παλαιότερων ανατολικών θρησκευτικών παραδόσεων. Συνέβη ενώ μάλιστα η δουλεία, τα ποσοστά, η διάδοση της δουλείας στην Αίγυπτο, όπου είναι, όπως λέμε, το κέντρο, το μεγάλο χριστιανικό κέντρο της Αλεξάνδρειας, ανάπτυξης του χριστιανισμού, στους πρώτους αιώνες, ήταν πολύ μικρά, πολύ μικρά. Ήταν περιορισμένα, ήταν μικρά. Υπολογίζονται στο 7 με 11% τα ποστά των δούλων στην Αίγυπτο.
την εποχή τη ρωμαϊκή. Ενώ σίγουρα ήταν μεγαλύτερα στην ίδια την Ιταλία, εξαρπέζεται τώρα το πόσο μεγαλύτερα, υπάρχουν εκτιμήσεις έτσι που το φέρνουν πολύ, πολύ πιο ψηλά τον αριθμό, άλλες χαμηλότερο, άλλες δηλαδή στο 10-15%, άλλες στο 20-25-30%. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι ήταν οι δούλοι περισσότεροι ποσοστιαία στην Ιταλία από ότι στην Αίγυπτο. Όμως δεν υπήρξε καμία διάδοση του χριστιανισμού σοβαρή στην Ιταλία, ενώ αντίθετα υπήρξε στην Αίγυπτο. Επομένως αυτή η ιδέα, αυτή η ερμηνεία ότι πρόκειται για κίνημα δούλων και χαμηλών στρωμάτων καταραίει αν δούμε τα δεδομένα, τα γεωγραφικά, το πού αναπτύχθηκε. Δεν είχε την ίδια έλξη, δεν άσκησε την ίδια έλξη στα χαμηλότερα στρώματα της ίδιας της Ρώμης ή στα χαμηλότερα στρώματα του ελλαδικού χώρου. Δεν είχε καμία σοβαρή ανάπτυξη, δεν έχουμε κανένα κίνημα χριστιανικό στον ελλαδικό χώρο. Ο χριστιανισμός στην Ελλάδα ήρθε μαζί με τους Γότθους και την εισβολή των Γότθων στα τέλη του 4ου αιώνα. Οι οποίοι Γότθοι του Αλάριχου μαζί με μοναχούς χριστιανούς, αριανιστές βέβαια, και με τις ευλογίες ουσιαστικά, με την άδεια του καθεστώτος, του χριστιανικού καθεστώτος της Κωνσταντινούπολης, προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε μια ακμάζουσα, σε μια σφίζουσα παγανιστική Ελλάδα, εθνική Ελλάδα. Δεν τα έκαναν όλα αυτά σε μια Ελλάδα που είχε στραφεί προς τον χριστιανισμό, όχι. Το Δίον το κατέστρεψαν όταν ήταν εντελώς λειτουργικό, την Ολυμπία την κατέστρεψαν ενώ ήταν το δέντρο του Διός στα 6,5 μέτρα, ο βωμός του Διός στα 6,5 μέτρα και το δέντρο του Διός στη θέση του και γίνονταν κανονικότατα οι Ολυμπιακοί Αγώνες και μέχρι και στην Ελευσίνα η σφαγή των ιεροφαντών έγινε στα τέλη του 4ου αιώνα ενώ λειτουργούσαν κανονικότατα και τελούνταν κανονικότατα τα Ελευσίνα μυστήρια. Δεν υπήρχε λοιπόν κάποια εγκατάλειψη της ελληνικής εθνικής θρησκείας, του παγανισμού από τους Έλληνες προς όφελος του χριστιανισμού. Αυτό που συνέβη ήταν ότι το χριστιανικό καθεστώς σε συνεργασία με βαρβάρους εκχριστιανισμένους κατέστρεψαν τη χώρα. Και το ίδιο έκαναν και στην Ιταλία και στην ίδια τη Ρώμη. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε καμία διάδοση του χριστιανισμού στα αστικά κέντρα γενικώς ή μεταξύ των κατώτερων στρωμάτων της αυτοκρατορίας γενικώς. Έχουμε ειδικώς συγκεκριμένα εμφάνιση και διάδοση του χριστιανισμού στα αστικά κέντρα των ανατολικών επαρχιών, εκεί που υπήρχαν οι παραδόσεις, οι θρησκευτικές, οι μονοθεϊστικές, χιλιετίες, ήδη χιλιετίες πριν, σε κάποιες τους μορφές. Επομένως, ανακεφαλαιώνουμε. Ο χριστιανισμός στους πρώτους τρεις αιώνες της ύπαρξής του, της χρονολογίας μας, της κοινή χρονολογίας που έχουμε, που χρησιμοποιούμε, αναπτύχθηκε στα αστικά κέντρα των ανατολικών επαρχιών, λιγότερο στην Ήπεθρο αυτών των ίδιων των περιοχών και σχεδόν καθόλου, επί της ουσίας, στα αστικά κέντρα, τα κλασικά αστικά κέντρα του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Τα πριν την Αλεξανδρινή κατάκτηση, όχι αυτά του ελληνιστικού, όπου όπως εξήγησα η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού δεν ήταν Έλληνες και Ρωμαίοι, αλλά ήταν μόνο η άρχουσα τάξη, η ελίτ, εκεί που ήταν οι κάτοικοι των πόλεων Έλληνες ή Ρωμαίοι ή Ιταλοί, Ιταλιώτες, δεν υπήρξε ανάπτυξη του χριστιανισμού. Ενώ, σύμφωνα με αυτούς που βρίσκουν κοινωνικά αίτια και οικονομικά, θα έπρεπε να υπάρχει και εκεί. Γιατί οι συνθήκες ζωής της αυτοκρατορίας
το σύστημα, το κοινωνικό ήταν κοινό παντού. Δεν υπήρχε άλλο σύστημα στην Ελλάδα και στη Ρώμη, και αντιθέτως τα ποστά δούλων υπολογίζεται ότι ήταν μεγαλύτερα στην Ιταλία σε σχέση με τις περιοχές όπου αναπτύχθηκε ο χριστιανισμός. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί με βάση τώρα τις αντιλήψεις τύπου Engels περί κινήματος δούλων και καταπιεσμένων στρωμάτων. Αντίθετα, αν εκλάβουμε τον χριστιανισμό ως ένα κίνημα συγκεκριμένης καταγωγής και συγκεκριμένης θρησκείας πληθυσμών, ανατολικών πληθυσμών, κάτι σαν ένα απελευθερωτικό, ας το πούμε, ρεύμα, εναντίον δηλαδή της ελληνικής και ρωμαϊκής κυριαρχίας, εναντίον των ελληνορωμαίων επικυρίαρχων, γίνεται εύλογο. Εξηγείται κατευθείαν αυτό το σχήμα που προκύπτει, το οποίο διαφορετικά προσκρούει στα αντικειμενικά δεδομένα. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο στην Αλεξάνδρεια και στην Αντιόχεια να είναι αστικά κέντρα που επαναστάτησαν, στο πούμε, οι δούλοι και τα καταπιεσμένα στρώματα, ενώ αυτό δεν συνέβη στην Αθήνα, δεν συνέβη στη Σπάρτη, στην Πελοπόννησο, δεν συνέβη γενικά στον ελλαδικό χώρο, δεν συνέβη στη Σικελία, στις Σιρακούσες ή στο Ακράγαντα ή πιο πάνω μετά στο Λάτιο και στη Ρώμη την ίδια. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Και δεν είναι λογικό να αναπτύσσει το χριστιανισμός στην Αντιόχεια και στην Αλεξάνδρεια και όχι στην ίδια τη Ρώμη, αν τα αίτια είναι κοινωνικά. Και μιλάμε για ένα κοινωνικό κίνημα, το οποίο η βασική αιτία, ας πούμε, της ανάπτυξής του ήταν αυτή. Το κοινωνικό σύστημα. Δεν ήταν αυτό, ήταν η καταπίεση μεν που ένιωθαν οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί, όχι όμως για λόγους στενά οικονομικούς και στενά πολιτικούς, με την έννοια της ταξικότητας που υπήρχε, δηλαδή της διάκρισης των ανθρώπων σε κοινωνικές τάξεις. Ήταν καταπίεση που βιωνόταν ως θρησκευτική και πολιτική, με την έννοια του ότι υπήρχαν ξένοι κυρίαρχοι στις χώρες τους και μάλιστα που οι οποίοι είχαν φέρει μαζί τους και τον πολιτισμό τους. Και βρίσκονταν οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί, να το συγκεκριμενοποιήσω, να το κάνω έτσι πιο σαφές. Μιλάμε για πληθυσμούς ανατολικούς, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε πόλεις που είχαν χτίσει Έλληνες και μετά τις διοικούσαν Έλληνες και Ρωμαίοι. Σύμφωνα με τις δικές τους, τα δικά τους πολιτικά συστήματα, εντάξει. Και ήταν, ακόμα και από ρημοτομική αρχιτεκτονική έννοια, ξένα προς αυτούς τους πληθυσμούς, οι οποίοι επιπλέον ήταν τελείως ασύνδετοι μεταξύ τους. Μιλάμε για πόλεις που είχαν ιδρυθεί από τους Έλληνες και είχαν μεταφερθεί εκεί πληθυσμοί από και από την Ελλάδα, βέβαια, αλλά είπαμε αυτά είναι η ελίτ, η άρχουσα τάξη. Από τις γύρω περιοχές ήταν η πλέμπα των περιοχών αυτών, τα κατώτερα στρώματα, που ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καν ρίζες στην περιοχή, δεν ζούσαν δηλαδή σε πόλεις δικές τους που τις αναγνώριζαν και τις ένιωθαν ως δικές τους. Όπως ήταν, ας πούμε, η Βαβυλώνα ή όπως ήταν τα Σούσα, τα Εκβάτανα, δεν ξέρω τι. Όλες αυτές οι πόλεις, οι μεγάλες που υπήρχαν από παλαιότερα στην Ανατολή. Όχι, εδώ μιλάμε για πόλεις που τις έφτιαξαν, τις κατασκεύαζαν οι Έλληνες, σύμφωνα με τα δικά τους, με τις δικές τους αντιλήψεις, με τη δική τους ευρύτερη κουλτούρα, όπου βρέθηκαν να ζουν ασύνδετοι μεταξύ τους ανατολικοί πληθυσμοί. Και εκεί εξηγείται πράγματι η διάδοση του χριστιανισμού σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα κατώτερα στρώματα αυτών των περιοχών,
εξηγείται, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι οι θεωρίες αυτές για να τις απορρίψουμε εξ ολοκλήρου, γιατί πράγματι πιστεύω ότι είχε σημαντική συμβολή στη διάδοση του χριστιανισμού ο κοινωτισμός, με την έννοια της διάδοσης του σε αυτά τα συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα και αυτές τις συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες των συγκεκριμένων περιοχών. Γιατί? Γιατί έδωσε σε αυτούς τους ασύνδετους πληθυσμούς που ζούσαν υπό την επικυριαρχία των δυτικών Ελλήνων και Ρωμαίων και των εξελληνισμένων και εκρωμαϊσμένων δικών τους ελίτ, τους έδωσε μία συγκεκριμένη συγκολητική, λειτουργήσε ως συγκολητική ουσία και ως αναφορά κοινή που τους έδωσε μία υπόσταση, τους κατέστησε συγκεκριμένο πολιτικό και κοινωνικό σώμα. Ενώ μέχρι τότε ήταν τελείως ασύνδετη. Πρέπει να τονίσουμε κάποια χαρακτηριστικά του ανατολικού, ας το πούμε, πολιτισμού μέχρι τότε, ότι είχε αισθητές διαφορές σε σχέση με τον ελληνικό και τον ρωμαϊκό κόσμο, υπό την έννοια ότι δεν είχε αναπτύξει την πόλη ούτε με την ελληνική ούτε με την ρωμαϊκή της μορφή και αντίστοιχα πολιτεύματα. Το ενοποιητικό στοιχείο για αιώνες είχε υπάρξει ο μεγάλος βασιλέας. Δηλαδή τα ενοποιητικά του στοιχεία ήταν μια κοινή αναφορά σε μια κοινή εξουσία η οποία ήταν εκ Θεού κιόλας, ο Αχούρα Μάζντα στην Περσική Αυτοκρατορία και μετά σε διάφορα τοπικά επίπεδα οι διάφοροι μεσιανισμοί ακριβώς. Και βέβαια ένας από αυτούς ήταν και η εβραϊκή θρησκεία η οποία είχε, το έχω τονίσει και στην παρουσίαση, ήταν πολυθεϊστική θρησκεία αρχικά και εξελίχθηκε σε μονοθεϊστική κάτω από την επιρροή του ζωροαστρισμού και όλες αυτές τις μονοθεϊστικής τάσης που αναπτυσσόταν στην Ανατολή. Οι θρησκείες λοιπόν αυτές, αυτά τα μεσιανικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να τα αντιληφθούμε μέσα σε αυτήν την συνθήκη της απουσίας πολιτικών σωμάτων και της πόλεως όπως εννοούσαν οι Έλληνες. Χρειαζόταν δηλαδή ενοποιητικές αναφορές οι οποίες ήταν πάντα στην μορφή ενός θεού και ενός ηγεμόνα που ακολουθεί αυτόν τον θεό και είναι εκλεκτός αυτού του θεού. Από τη στιγμή που αυτό εξέλιπε, γιατί οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι δεν είχαν τέτοιες παραδόσεις πολιτικές και δεν τους δώσαν έναν μεγάλο βασιλέα, αλλά έφεραν τα δικά τους πολιτικά συστήματα, όλοι αυτοί οι πληθυσμοί βρέθηκαν πραγματικά σε ένα κενό από πολιτικής άποψης. Σε έναν κόσμο που τους ήταν πλέον ξένος, που δεν τον αναγνώριζαν καθόλου. Και εδώ αξίζει να σημειώσω ότι εδώ βλέπουμε και την ιδιοφυΐα του Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ότι πήγε να τους δώσει τον Μεγάλο Βασιλέα που είχαν ανάγκη. Ήταν αυτός που το είχε καταλάβει. Ότι αν θέλουμε να διαιωνίσουμε την κυριαρχία μας στην Ανατολή ως Έλληνες, πρέπει να τους δώσουμε αυτό που θέλουν. Πράγμα που βέβαια θεωρήθηκε σκανδαλώδης από τους ίδιους τους Έλληνες, στη μεγάλη τους πλειοψηφία και από τον Αριστοτέλη, από τον Αριστοτελικό κύκλο, από τον ιστορικό Καλλισθένη που τον κατήγγειλε τον Αλέξανδρο δημοσίως, όπως μας περιγράφει ο Αριανός, και μετά βέβαια πέθανε στη φυλακή. Έτσι υπάρχουν αυτά και δημιούργησε μίσος για τον Αλέξανδρο αυτή η επιλογή, όμως το καταλαβαίνουμε και με βάση αυτήν την ανάλυση και αυτά που ακολούθησαν, που φτάσαμε στην δημιουργία του χριστιανισμού και μετά στην καταστροφή του ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού από τους χριστιανούς, βλέπουμε πόσο δίκιο είχε ο Αλέξανδρος. Γιατί είχε καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι αυτοί οι πληθυσμοί δεν μπορούν να μείνουν, δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε σε βάθος χρόνου, αν δεν τους δώσουμε αυτό που θέλουν.
έναν μεγάλο βασιλέα που είναι ο αγαπητός και ο εκλεκτός του Θεού, των θεών τους ή του Θεού τους. Αυτό μετά δεν συνέβη, μετά τον Αλέξανδρο. Υπήρξαν βέβαια οι δυναστείες οι ελληνιστικές που πλησίαζαν σε αυτό, αλλά δεν το έκαναν με την ίδια πιστικότητα όπως ήταν πριν ο Μέγας Βασιλέας, και μόνο το γεγονός ότι είχε κατακαιρματιστεί η αυτοκρατορία δεν επέτρεπε να αναδειχθεί μια τέτοια ενοποιητική μορφή όπως ήταν ο Μέγας Βασιλέας, ο Πέρσης, και όπως ήταν ο Αλέξανδρος, για όσο, όσο πρόλαβε, όσο έζησε. Περάσαμε σε αυτόν τον κατακαιρματισμό με αντιλήψεις στην ελίτ, στις ελίτ των περιοχών αυτών που ήταν ελληνικές, αντίστοιχες, που ξαναλέω για τους Έλληνες ήταν οι δυνάστες, οι ελληνιστικοί δυνάστες κτλ. Κτλ. Όμως για τους πληθυσμούς εκείνους ήταν Έλληνες οι οποίοι είχαν φέρει εκεί βουλευτήρια, υπήρχαν πέρα από τα πολιτισμικά στοιχεία, δηλαδή αγώνες, γυμναστήρια, θέατρα και όλα αυτά, φιλοσοφικές σχολές και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν και πολιτικής διαβούλευσης θεσμοί που δεν τους κατανοούσαν αυτοί οι πληθυσμοί εκεί. Έτσι. Και από τους οποίους βέβαια και τους οποίους τους ένιωθαν ως εχθρικούς. Μαζί με όλη αυτή τη θρησκεία που ήταν δεμένη με όλα αυτά τα πολιτισμικά στοιχεία, που την έβλεπαν ως εχθρική επίσης. Την ελληνική θρησκεία δηλαδή και την ρωμαϊκή. Τον παγανισμό, τις εθνικές θρησκείες. Γιατί για όλους αυτούς ήταν η θρησκεία των κατακτητών τους. Η θρησκεία και ο γενικότερος πολιτισμός, η γενικότερη κουλτούρα των επικυρίαρχων. Και έτσι δημιουργείται αυτό το μίσος αντίον των Ελλήνων και των Ρωμαίων, με την εξέλιξη που υπήρξε στη συνέχεια, για την οποία βέβαια μιλάω πολύ περισσότερο στην παρουσίαση του βιβλίου και στο ίδιο το βιβλίο, και για το ακριβώς τι συνέβη αργότερα, αφού ο Κωνσταντίνος έκανε την επιλογή αυτή και έγινε ο χριστιανισμός η προστατευόμενη και ευνοούμενη θρησκεία της αυτοκρατορίας, της εξουσίας της αυτοκρατορίας μάλλον, της αυτοκρατορίας, της εξουσίας της αυτοκρατορίας, και συνεχίστηκε αυτό με την δυναστεία μετά του Κωνσταντίνου που επέβαλε πλήρως τον χριστιανισμό στην αυτοκρατορία. Ο χριστιανισμός έδωσε επομένως αυτό το ενοποιητικό στοιχείο και βοήθησε πράγματι με τον κοινοτισμό του στρώματα τα οποία βρίσκονταν σε ανέχεια, βρίσκονταν σε δυσκολία κοινωνική, πολιτική, οικονομική, και αυτό εξηγεί το γιατί διαδόθηκε στις ανατολικές επαρχίες. Πράγματι. Έναντι άλλων μεσιανικών αντιλήψεων, όπως είπα, ήταν ένα κοινό χαρακτηριστικό σε αυτές τις περιοχές αιώνες πριν, και το βλέπουμε με τους διάφορους μεσίες που βγαίναν συνεχώς. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός, ήταν πολλοί άλλοι μεσίες, έτσι, με διάφορα χαρακτηριστικά και διάφορα έτσι, ρεύματα και αιρέσεις χριστιανικές, και μάλλον ήδη πριν τον χριστιανισμό μονοθεϊστικές και μετά χριστιανικές, διάφορες εκδοχές που έβγαιναν, και σε αυτό έπαιξε ρόλο στο να επικρατήσει η συγκεκριμένη χριστιανική αντίληψη και η συγκεκριμένη χριστιανική θρησκεία, αυτό το χαρακτηριστικό του κοινοτισμού, γιατί βοηθούσε περισσότερο σε σχέση με άλλες ανάλογες μεσιανικές αντιλήψεις που δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εκεί, ναι, ο κοινοτισμός έπαιξε ρόλο από αυτή την άποψη, στο ότι ο χριστιανισμός εδραιώθηκε σε αυτές τις περιοχές, αλλά δεν έχει καμία σχέση, όπως είπαμε, με τη γενικότερη επικράτησή του, διότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη πουθενά άλλου στην αυτοκρατορία. Δεν ήταν τα κοινοτικά χαρακτηριστικά του χριστιανισμού τον έκαναν ελκυστικό στην Αθήνα, στη Ρώμη, στην Κόρινθο, στις Σιρακούσες κτλ. Κτλ. Δεν υπήρξε σε αυτές τις περιοχές μια αντίστοιχη εξέλιξη, διότι εκεί απουσίαζαν αυτές οι ανατολικές μάζες
που βλέπαν τη γενικότερη κουλτούρα, τον γενικότερο πολιτισμό, τον ελληνικό και τον ρωμαϊκό, ως εχθρικό. Να προσθέσω ότι αυτά τα συμπεράσματα ενισχύονται και από το γεγονός ότι δεν υπήρχε, το σημείωσα ήδη, ανάλογη διάδοση του χριστιανισμού όσο ήταν στις μεγάλες πόλεις στην Ήπεθρο αυτών των ίδιων περιοχών. Το συγκεκριμένο σημείο είναι, το συγκεκριμένο δεδομένο είναι επίσης σημαντικό, διότι μας δείχνει ότι ο χριστιανισμός αναπτύχθηκε εκεί που υπήρχε η αντίθεση με το ελληνικό και ρωμαϊκό στοιχείο, το οποίο γινόταν κατά βάση στις πόλεις. Στις πόλεις που είχαν ιδρύσει οι Έλληνες, μεγάλες πόλεις, και εκεί που βρίσκονταν η ελίτ. Βεβαίως υπήρχαν και στην Ήπεθρο, όμως καταλαβαίνουμε εύκολα όταν λέμε ότι υπήρχαν στην Ήπεθρο, υπήρχαν αγροκτήματα. Και μάλιστα στην Αίγυπτο, να σημειώσω ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί έχουν διασωθεί πολλοί πάπυροι, επειδή χρησιμοποιούσαν εκεί τον πάπυρο και τα αποθηκεύαν μετά. Έχουμε αυτά τα πάρα πολλούς παπύρους από την αρχαιότητα, από την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, που μας δίνουν τη δυνατότητα να ερευνήσουμε και συγκεκριμένες πρακτικές οικονομικές, παραγωγικές, ας πούμε, στην αγροτική οικονομία και εμπορικές. Να τις παρακολουθήσουμε με μια ακρίβεια που για την αρχαιότητα είναι πολύ, πολύ πιο σπάνια σε σχέση με νεότερη βέβαια ιστορία και φυσικά τη σύγχρονη. Έχουμε εκεί τέτοια δεδομένα και μπορούμε να δούμε διάφορα πράγματα. Τα αγροκτήματα λοιπόν αυτά, όταν λέμε ότι υπήρχαν, φυσικά υπήρχαν και Έλληνες και Ρωμαίοι στην Ήπεθρο, αλλά ήταν κυρίως σε μεγάλα εκτεταμένα αγροκτήματα, μεγάλες ιδιοκτησίες που είχαν. Δεν ήταν στα χωριά, ας πούμε, ανάμεσα στους πληθυσμούς τους ντόπιους. Ή ήταν πολύ λιγότερο. Γι' αυτό εκεί, σε αυτές τις περιοχές της Ήπεθρου, των Ανατολικών Ήπεθρων, που υπήρχαν τα χωριά, οι μικρές κοινότητες, στο φυσικό τους χώρο, οι ανατολικές, δεν υπήρχε αυτή η αντίθεση. Δεν βίωναν δηλαδή την παρουσία των Ελλήνων και των Ρωμαίων και των θεών τους και των αγαλμάτων τους και όλων αυτών των ξένων προς εκείνους τους πληθυσμούς εικόνων και συνηθιών. Το πολύ πολύ μπορεί να πληρώνει κάποιον φόρο, ας πούμε, στον ηγεμόνα. Δεν είχε αλλάξει τόσο. Ήταν με περισσότερο οικείους τρόπους συνεχιζόταν η ζωή στην Ήπεθρο. Ενώ αντίθετα, ξαναλέω, στις μεγάλες πόλεις αυτές, ειδικά αυτές μάλιστα που είχαν ιδρύσει, κατασκευάσει οι ίδιοι οι Έλληνες, καταλαβαίνουμε ότι η αντίθεση ήταν τεράστια. Και καταλαβαίνουμε πως αυτή η ανάπτυξη του χριστιανισμού που συμπίπτει με την γεωγραφικά ακριβώς με αυτές τις περιοχές, πώς εξηγείται με αυτό το σχήμα που προτείνω, με αυτή τη θεωρία τη δική μου, και όχι με ως προτάσουν τόσο έντονα τον κοινοτισμό ή την ανέχεια των μαζών γενικά στην αυτοκρατορία και την καταπίεση υποτίθεται που βρίσκονταν τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα γενικώς εξαιτίας του κοινωνικού συστήματος. Φανερώνεται ξεκάθαρα, αν δούμε τα αντικειμενικά δεδομένα προσεκτικά, ότι αυτό είναι το δευτερεύον στοιχείο. Προφανώς δεν λέω ότι δεν υπήρχε έτσι, ότι δεν υπήρχαν δυσαρεστημένοι και αντιθέσεις κτλ. Λέω όμως ότι αυτά τα στοιχεία δεν έφταναν στο σημείο του να αναπτυχθεί μια τελείως νέα θρησκεία, ένα τελείως νέο κίνημα, μια νέα ιδεολογία, όπως θέλει να το πει ο καθένας, που να φτάσει στο σημείο να εναντιωθεί πλήρως ριζικά, ολοκληρωτικά, στο πολιτισμό πλέον που υπήρχε. Τον ελληνικό κατά βάση πολιτισμό, τον ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό. Δεν υπήρχαν πουθενά αλλού, αυτού του τύπου, οι καθαρά κοινωνικές και οικονομικές αντιθέσεις και τα προβλήματα δεν έφτασαν πουθενά αλλού σε τέτοια όξυνση ώστε να δημιουργήσουν ένα τέτοιο φαινόμενο.
δημιουργήθηκε αυτό το φαινόμενο μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υπήρχαν ήδη αυτά τα στοιχεία που ανέφερα, μην ξαναλέω πάλι τα ίδια πράγματα, και επίσης υπάρχει και η παρουσίαση του βιβλίου και το ίδιο το βιβλίο ακόμη καλύτερα, για όποιον θέλει να ευαθύνει περισσότερο. Θα πω μόνο ένα τελευταίο, ότι και αυτό που λέγεται για τις αδιάφορες ελίτ, τις ελληνικές και τις ρωμαϊκές, που καταπίεζαν τις μάζες και οι ίδιες ευημερούσαν εκμεταλλευόμενες τις καταπιεσμένες μάζες, δεν ισχύει ούτε καν αυτό, διότι ήταν πολύ διαδεδομένη η πρακτική στην την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η πρακτική, η συνήθεια της χορηγίας. Και υπήρχε και ένα είδος ανταγωνισμού, δηλαδή οι πλούσιοι, οι πιο εύποροι, υπήρχε η αντίληψη ότι πρέπει να βοηθήσουν τον τόπο τους, τους ανθρώπους, να δείξουν τον πατριωτισμό τους, και μάλιστα υπήρχε και ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους για το ποιος θα το κάνει, γιατί αυτός που θα το έκανε θα είχε και τους αδριάντες του, θα υπήρχε το όνομά του στην αγορά, ότι έκανε δωρεές, θα τον τιμούσαν οι άνθρωποι, θα κέρδιζε πολιτικά ο ίδιος και η οικογένειά του, άρα και οικονομικά. Έτσι. Και από άποψη δηλαδή καθαρά στενά συμφέροντος γινόταν, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται όλες τη βοήθεια των ανθρώπων που δίνουν να ψάχνουμε να βρούμε συνέχεια έτσι πεζά, ας το πούμε, πεζά αίτια. Υπήρχε και το ενδιαφέρον στο να βοηθήσουν αυτοί που είχαν πολλά περισσότερα, όπως υπάρχει και σήμερα. Δημιουργείται αυτό το συναίσθημα στους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η συνήθεια, ήταν θεσμός ουσιαστικά το να βοηθούν οι πλούσιοι, τους φτωχούς, και πέραν αυτού, ιδίως όταν φτάνουμε στην εποχή της μεγαλύτερης ανάπτυξης του χριστιανισμού, έχουμε και την εμφάνιση ενός, όπως θα το λέγαμε σήμερα, κοινωνικού κράτους στην αυτοκρατορία, που επίσης το παραβλέπουν όλοι αυτοί. Μιλάμε για μια κατάσταση, ή το διαστρεβλώνουν, το δείχνουν ως μια εικόνα παρακμής, ας πούμε, το που λένε άρτων και θεάματα. Ναι, το κράτος προσέφερε στα χαμηλότερα στρώματα αυτό που περισσότερο ζητούσαν. Άρτων και θεάματα. Panem et Kirkensen. Στα λατινικά. Έτσι. Είχαμε δηλαδή διανομή τροφίμων δωρεάν στις μεγαλοπόλεις της αυτοκρατορίας. Και όλο και περισσότερο, και σε περισσότερες μετά περιοχές. Υπήρχε αυτό στην ίδια τη Ρώμη, αλλά υπήρχε και στις μεγαλοπόλεις που αναφέραμε. Όπως και στην Κωνσταντινούπολη μετά. Υπήρχε πάρα πολύ στην Αλεξάνδρεια, υπήρχε πάρα πολύ στην Αντιόχεια. Και δεν μιλάμε μόνο για ψωμί, όπως λέει η φράση, άρτων και θεάματα. Ήτανε ένα καλάθι, ας το πούμε, με τρόφιμα μέσα και μέχρι και κρασί πολλές φορές, που κάλυπτε, αν όχι όλο, ένα μεγάλο μέρος της διατροφής μιας οικογένειας. Συν τα δωρεάν θεάματα στις αρένες. Επομένως, αν συμπολογίσουμε και τη χορηγία και βάλουμε και αυτό το κοινωνικό κράτος, να το πούμε έτσι, το αρχαίο κοινωνικό κράτος, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κατάσταση που ήταν οι ψυχρές και αδιάφορες εκμεταλλευτικές άρχουσες τάξεις και από κάτω η καταπιεσμένη, ας πούμε, που χρειάστηκε να αναπτυχθεί ένα νέο κίνημα το οποίο σάρωσε τον πολιτισμό που υπήρχε μόνο και μόνο από οικονομικά και κοινωνικά αίτια. Δεν προκύπτει ότι υπήρχαν τέτοιες συνθήκες. Μια τόσο μεγάλη αδιαφορία προς τους φτωχούς και εκμετάλλευση. Έτσι. Και αντίθετα μάλιστα, και για εμένα και όπως το εξηγώ και στο βιβλίο, αλλά και για πολλούς οικονομολόγους και ιστορικούς οικονομίας,
Αν θέλουμε να βρούμε αίτια, σημαντικά αίτια για την πτώση της αυτοκρατορίας, ένα από αυτά είναι ακριβώς αυτή η κοινωνική πολιτική, όπως τη λένε τώρα, η οποία αποτελεί αντικίνητρο για τους ανθρώπους στο να εργαστούν και στο να δημιουργήσουν και στο να γίνουν χρήσιμοι για την κοινωνία. Ένα κράτος που ταΐζει τους πολίτες και πλούσιοι που κάνουν δωρεές. Μπορεί να ακούγεται ωραίο, αλλά αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που εμφανίστηκε την εποχή της παρακμής της αυτοκρατορίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Μαζί με την αύξηση, την διεύρυνση της γραφειοκρατίας. Αλλά βέβαια αυτά είναι άλλα θέματα και ξαναλέω, στο βιβλίο αναφέρονται πολύ περισσότερο ή μπορεί να μιλήσουμε μελλοντικά. Απόψε ήθελα να εστιάσω σε αυτό το θέμα του κοινοτισμού, γιατί λέγεται πολύ και προσπαθούν διάφοροι να το προβάλλουν ως βασική αιτία της επικράτησης του χριστιανισμού. Ξαναλέω, μπορούμε να πούμε ότι ήταν πράγματι σημαντικός παράγοντας στη διάδοση του χριστιανισμού έναντι άλλων μεσιανικών αντιλήψεων στις συγκεκριμένες περιοχές της αυτοκρατορίας. Όχι να πούμε ότι έπαιξε, αυτό ήταν καθοριστικό στοιχείο στην επικράτηση του χριστιανισμού γενικά στην αυτοκρατορία, την πολιτική του επικράτηση και την μετέπειτα στρατιωτική. Μια ιδέα, και ολοκληρώνω, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια εκλογήκευση βέβαια και μια υποτίθεται επιστημονική διατύπωση της χριστιανικής προπαγάνδας στο βάθος. Γιατί η χριστιανική εικόνα είναι επί της ουσίας ακριβώς αυτή. Αυτό δηλαδή που προέβαλαν οι χριστιανοί ήδη από τότε και συνεχίζουν να προβάλλουν είναι ότι ο κόσμος των ειδωλολατρών, ο ειδωλολατρικός κόσμος, ο κόσμος της λατρείας των δαιμόνων και τα λοιπά, ήταν ένας κόσμος ψυχρός, αδιάφορος, σκληρός για τους ανθρώπους. Ναι, βέβαια, παραδέχονται και αυτοί πλέον από κάποιο σημείο και μετά, αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι ναι, υπήρχε σοφία, υπήρχε τέχνη εκλεπτισμένη, υπήρχαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα, αλλά όπως είπαμε ήταν ένας σκληρός, ψυχρός, αδιάφορος κόσμος της ειδωλολατρείας. Και ήρθε ο Χριστός και ο χριστιανισμός με το μήνυμα της αγάπης και έφερε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έφερε. Αυτή είναι η χριστιανική ερμηνεία, το δείτε. Η χριστιανική προπαγάνδα σχετικά με την άνοδο και επικράτηση του χριστιανισμού και αυτήν ακριβώς εκλογικεύουν με τάχα επιστημονικό τρόπο, ψευδοεπιστημονικό τρόπο, οι διάφοροι Μάρξ, Έγγελς και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και σε αυτό το βίντεο και όπως είπα η πρόθεσή μου είναι να συνεχίσω τακτικά πλέον από εδώ και πέρα με βίντεο πάντα στους τομείς της ιστορίας και των διεθνών σχέσεων. Ευχαριστώ πολύ.